Κύριε Σιωμόπουλε, να πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ προβληματισμένοι. Γιατί εδώ και έναν χρόνο οι γονείς γίναμε βοηθοί εκπαιδευτικών στα μικρά μας παιδιά με την τηλεκπαίδευση. Γίναμε βοηθοί τεχνολογικού εξοπλισμού στους υπολογιστές για να μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Και τώρα καλούμαστε να γίνουμε ουσιαστικά λίγο βοηθητικό προσωπικό νοσηλευτών για να κάνουμε τα παιδιά μας. Είναι πολύ οξύμορο και επειδή αυτή τη στιγμή και οι γονείς και τα παιδιά, οι μαθητές πολύ περισσότερο, είναι στο κόκκινο. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα χρόνο εκτός σχολικής διαδικασίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τεράστιο προβληματισμό γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή για άλλη μια φορά μας πετιέται το μπαλάκι σε εμάς. Επιτρέψτε μου να το πω. Επί της αρχής, βέβαια, κυρία Βαλαβάνη, για καλό γίνεται, έστω και αργοπορημένα, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Επί της αρχής. Κυρία Γκοντώνη, ήμασταν οι πρώτοι που λέγαμε ότι πρέπει να γίνουν επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία από το Σεπτέμβριο. Από τον Μάη ακόμα το λέγαμε και στο Υπουργείο. Και είναι πολύ σωστό να γίνεται. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται, γιατί και η υποχρεωτικότητα έχει μια βάση. Πρέπει να γίνεται με προσωπικό συγκεκριμένο, με την ευθύνη του κράτους, με κατάλληλους επιστήμονες υπάρχουν και περιμένουν αναξιοποιητή, για να μπορεί αυτό να μην οδηγήσει σε έναν άλλο κοινωνικό αυτοματισμό. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί δηλαδή να πετιέται το μπαλάκι στο γονιό, αν θα γίνει σωστά. Ξέρετε, το τεστ. Κυρία Βαλαβάνη, το πρωί που ξεκινάγαμε την εκπομπή εδώ με τη Στέλλα, βάλαμε κάποια ερωτήματα. Για παράδειγμα, εσείς, υπάρχει κάποιος που θα σας ελέγξει να φτιάξετε μια υπεύθυνη δήλωση ότι το παιδί σας είναι αρνητικό, ενώ για παράδειγμα μπορεί να έχει βγει θετικό, λέω εγώ τώρα. Υπάρχει κάποιος που μισό λεπτό, θα σας πει αν έχετε κάνει το τεστ ή όχι. Μην φτάσουμε στο κακό σενάριο το να έχει βγει θετικό και να πείτε ότι είναι αρνητικό. Πόσες μέρες πριν θα έχει γίνει το τεστ. Ακριβώς, δηλαδή είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία απάντηση δεν έχουμε πάρει ούτε εμείς. Γι' αυτό ακριβώς είπα κοινωνικός αυτοματισμός, κύριε Σιωμόπουλε, για να μην βάλουμε 3-4-5 παραδείγματα. Η ευθύνη για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών στη σχολική διαδικασία, που αυτή τη στιγμή θέλουμε να ανοίξουν τα σχολεία, και να σας πω και κάτι, εμείς από τον Μάη λέγαμε μέτρα και εδώ στην εκπομπή κιόλας και τα κουβεντιάζαμε για τον τρόπο των ασφαλείας να ανοίξουν τα σχολεία. Και αυτή τη στιγμή, ένα χρόνο, δεν είδαμε τίποτα. Επίσης, ρωτούν οι φίλοι εδώ εσάς, κυρία Βαλαβάνη, γιατί και εκείνοι έχουν παιδιά. Τη βεβαίωση, λένε, του αρνητικού τεστ φερρυπίν. Μπορούμε να τη στέλνουμε και ηλεκτρονικά στο σχολείο ή πρέπει σόνι και ντε να την εκτυπώνουμε σε χαρτί? Και αυτό δεν έχει λογική. Είναι κάποια ερωτήματα που δεν είναι λογικό. Τι να σας πούμε και εμείς τώρα, δεν μπορούμε αυτό να σας απαντήσουμε. Και εμείς. Πούμε και εμείς αυτό, να προσμετρηθεί. Και... Διαφημίζουμε όπως την ψηφιακή Ελλάδα και πάλι θα καταλήξουμε στη χαρτούρα. Όπως είναι και πολύ οξύμορο να σας πω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι καλοκαίρι που είχαμε δώσει όλοι με ένα χρόνο στην κυβέρνηση για να δούμε τους τρόπους που θα ανοίξουν τα σχολεία. Αυτή τη στιγμή έχει πέρασει ένας χρόνος. Νομίζουμε ότι υπήρχε όλη αυτή η δυνατότητα και υπάρχει μεγάλη ευθύνη. Βάλατε πολλά, πολλά θέματα. 15 μαθητές ανατάξει. Ελπίζουμε. Υπήρχε δυνατότητα να γίνει αυτό. Βάλαμε